μάτι είναι μια αληθινή κόλαση αυτή τη στιγμή. Εκεί που κοιτάσαμε και λέγαμε όπου... Όλο το σπίτι θα ήταν όλα, η Κορίνα, ο Κουρούσης, ό,τι. Η Νεραφάνη είναι στο λιμάνι τώρα. Φύγαμε, τα παρατήσαμε όλα, έφυγε τα ίχερα. Ένας χρόνος έχει περάσει από την ανίποτη τραγωδία στο Μάτι που στήχησε τη ζωή σε 101 συνανθρώπους μας. Μόλις 30 χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα, ένα καταπράσινο καλοκαιρινό θέρετρο δίπλα στη θάλασσα, θα γινόταν ο τάφος δεκάδων ανθρώπων και θα εξέθετε ανεπανόρθωτα για μία ακόμη φορά τον κρατικό μηχανισμό που την κρίσιμη στιγμή κατέρευσε εντελώς και μία κυβέρνηση που ακόμα προσπαθεί να αποποιηθεί τις ευθύνες της. Στις 23 Ιουλίου του 2018, κατά τις μεσημεριανές ώρες, ξεσπάει μεγάλη πυρκαγιά στην Κινέτα και σχεδόν όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν εκεί προσπαθώντας να τη σβήσουν. Την ίδια στιγμή, ένας 65χρονος άνδρας, τον Ταού Πεντέλης, και η Χόρτα κοντά στο σπίτι του, ο οποίος αποχωρεί νομίζοντας ότι έχει σβήσει τη φωτιά. Ο δυνατός άνεμος όμως την αναζωπυρώνει και από εδώ, όπως φαίνεται στο βίντεο που αποκάλυψε η Καθημερινή, λίγα λεπτά μετά τις 4.30 ξεκίνησε η φωνική πυρκαγιά που αργότερα κατευθύνθηκε στο Μάτι. Οι άνθρωποι στο πυροφυλάκιο της Πεντέλης καλούν το συντονιστικό κέντρο να ενημερώσουν για τη φωτιά, αλλά τους αντιμετωπίζουν με κάποια δυσπιστία. Υπάρχει ορατό συμβάν στον Άγιο Σπυρίδωνα, στην Ταού Πεντέλη. Μήπως είναι καπνός που έρχεται από την Κινέτα? Μόλις η πυροσβεστική καταλαβαίνει ότι όντως υπάρχει φωτιά στην περιοχή Ταού Πεντέλης, αρχίζει να ψάχνει τι μέσα μπορεί να στείλει για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Ωστόσο, πολύ γρήγορα καταλαβαίνουν ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Το 31 πού είναι ο πυράς? Έχει πάει κάτω και μετά. Πάει κάτω αυτό τώρα, δεν είναι. Άρα είμαστε γυμνοί τώρα, δεν υπάρχει τίποτα. Deep, ξεβράκωτη. Το μόνο ένα αέριο μέσο που μπορεί να επιχειρήσει εκείνη τη στιγμή είναι το Αφροδίτη. Πλησιάζοντας το σημείο της φωτιάς, ζητάει επιγόντως τις συντεταγμένες για να γίνει η ρήψη του νερού. Στην πυροσβεστική φαίνεται να μην έχουν ιδέα που να το στείλουν. Θέλω οπωσδήποτε συντεταγμένες του Ταού Πεντέλης. Του Ταού Πεντέλης, τις συντεταγμένες. Κάτσε, περίμενε. Είναι εκεί μια Αφροδίτη και δεν ξέρει πού να πάει να ρίξει. Πού να πάει να ρίξει? Δεν το βλέπει, δεν ξέρει πού είναι. Πλησιάζει σε 5 λεπτά, αλλά δεν το βλέπει. Πλησιάζει σε 5 λεπτά και δεν βλέπει? Ναι. Αυτό είναι ευχάριστο από τη μία. Για να δω. Η φωτιά ξεφεύγει από τον έλεγχο, ελλείψη δυνάμεων και οργάνωσης, αλλά και μια τραγικά λάθος εκτίμησης από την πλευρά της πυροσβεστικής. Τώρα, το που κατευθύνεται, για να σου πω το ήμαρτό μου, έτσι όπως είναι ο αέρας, την πηγαίνει τρελά. Για Καλλιτεχνούπολη πάντως είναι η πορεία, να ξέρεις, έτσι. Η πυρκαγιά πηγαίνει όμως από την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση προς την περιοχή του Νέου Βουτζά. Όταν αυτό το αντιλαμβάνονται στην πυροσβεστική και το συντονιστικό κέντρο, προσπαθούν να στείλουν όποια εναέρια μέσα έχουν στη διάθεσή τους, τα οποία δυστυχώς δεν γνωρίζουν καν ποιος τα διαχειρίζεται. Τον ασύρμα, αν μιλήσετε στο 15, δεν σας ακούει το εναέριο? Όχι, όχι, και δεν τα διαχειρίζουμε εγώ τα εναέρια. Άλλη υπόθεση αυτή τώρα, ποιος θα διαχειρίζεται? Δεν ξέρω ποιος θα διαχειρίζεται. Λίγο μετά τις 6.30, δηλαδή 2 ώρες μετά την έναρξή της, η φωτιά περνάει τη λεωφόρο Μαραθώνος. Πλέον η κατάσταση είναι εντελώς εκτός ελέγχου, καθώς η πυροσβεστική δεν ξέρει καν που βρίσκεται η φωτιά. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Πού είναι η πυροσβεστική, δεν ξέρει αυτή τη στιγμή που είναι η φωτιά? Σας έχει γίνει έτοιμα τίποτα για τακτική ανάγκη? Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να είναι στα κεντρικά. Δεν θα το μαθαίνατε εσείς? Δεν θα το μαθαίνουμε. Δεν ξέρουμε το δεξί χέρι τι κάνει το αριστερό. Πολλοί κάτοικοι πλέον είναι εγκλωβισμένοι και αρχίζουν να καλούν το κέντρο, όμως εκεί δεν φαίνεται να έχουν κατανοήσει ακριβώς την κρισιμότητα της κατάστασης. Είμαι μόνη μου εδώ και δεν έχω εγκλωβιστεί, δεν μπορώ να φύγω. Ηρεμία, και καίγονται όλος ο κήπος γύρω-γύρω. Ωραία. Νερό έχετε εκεί, κάποια βρύση? Έχουν καεί τα λάστιχα. Μάλιστα, εντάξει. Okay, εντάξει, λοιπόν, το συντομότερο παρακαλώ. Εντάξει, δεν είναι ταξί να το παραγγείλουμε. Κινδυνεύει κάποιος, μπορεί να κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος, θα το δούμε, έτσι. Μα και εγώ κινδυνεύω, κύριε, κινδυνεύω, σας λέω. Μάλιστα, να είστε ψύχρεμοι για να μην κινδυνεύσετε περισσότερο. Τη στιγμή που οι κάτοικοι όμως είναι εγκλωβισμένοι και ζητούν κάθε δυνατή βοήθεια, ο κρατικός μηχανισμός λειτουργήσε για λίγα λεπτά όταν δέχτηκε τηλέφωνο ότι καίγεται το σπίτι του Ηλία Ψινάκη, επειδή όπως λένε τα έχει καλά με τα κανάλια. Καλησπέρα, έχει πάρει φωτιά το σπίτι του δημάρχου Ηλία Ψινάκη, δημάρχου Μαραθώνα, να σου πω τη διεύθυνση του αστυνομικού σου. Γρήγορα, παρακαλώ, γρήγορα, παρακαλώ, έχει πάρει ο κήπος. Σε ποιο σημείο είναι, στον κήπο? Στον κήπο, λογικά στον κήπο. Κάποιο διακινδυνεύει κόσμο, τώρα μην έρθουμε για 2 δέντρα και τον κήπο. Μας πήρε τηλέφωνο κάποιος αστυνομικός, ναι, ότι έχει πιάσει φωτιά το σπίτι του Ψινάκη, του δημάρχου. Το καταλαβαίνω τώρα, φίλε, ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Αυτός εκεί πέρα με τα κανάλια τα έχει καλά.
είναι πλέον η στιγμή που οι αρμόδιοι παραδέχονται ότι έχει χαθεί τελείως η μπάλα. Η αστυνομία και τα ασθενοφόρα δεν μπορούν καν να προσεγγίσουν τους εγκλωβισμένους και τους τραυματίες λόγω της φωτιάς που συνεχίζει να καίει τα πάντα. Όσοι μπόρεσαν βρήκαν διαφυγή προς την παραλία. Άλλοι δυστυχώς εγκλωβίστηκαν και τότε άρχισαν τα τηλέφωνα για τους πρώτους νεκρούς. Όσο περνούσε η ώρα, η κατάσταση γινόταν όλο και πιο θλιβερή. Ναι, έχουμε νεκρό άτομο στο κόκκινο λιμανάκι. Εντός αμαξιού, Opel Vectra, παστρακωμένο άτομο, να γνωρίζετε. Και έχουμε έναν άνθρωπο που προφανώς στην πόρτα του σπιτιού του είναι απ' έξω. Είναι μπρούμητα στο δρόμο νεκρός. Ακούστε. Έχουμε και άλλα περιστατικά. Και άλλα και άλλα αρκετά. Ακούστε με τώρα. Στο μάτι στην παραλία έχουμε 6 καμένους. Όταν λες καμένους. Καμένους. Απασακωμένος. Ναι, ναι, ναι. Τυχώς έχουμε κι άλλο νεκρό. Περίμενε να το σημειώσω. Θέλω να δηλώσω, έχουν καεί δύο άνθρωποι στο Μπουτζά. Κι άλλο, κύριε διοικητά. Μάλλον γυναίκα. Εντάξει. Εντάξει, κύριε. Να δούμε πού θα φτάσουν. Αρκετή ώρα μετά τα τηλέφωνα για τους νεκρούς και συγκεκριμένα στις 11.30 το βράδυ, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατέφθασε στο συντονιστικό κέντρο, όπου εκτυλίχθηκε ένα άνευ προηγουμένου σκηνικό, παρουσία των αρχηγών της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, αλλά και των υπουργών Παύλου Πολάκη και Πάνου Σκουρλέτη. Τι αέρας πνέει στην περιοχή? Σύμφωνα με τα αποσπάσματα, γνωρίζουν για την ύπαρξη νεκρών, αλλά δεν το ανακοινώνουν. Έχει νεκρούς, αλλά δεν τους ανακοινώνω. 12 μήνες μετά, οι μνήμες από το μάτι στοιχιώνουν ακόμα τη χώρα, χιλιάδες άνθρωποι δίνουν τιτάνιο αγώνα να ζήσουν χωρίς τα αγαπημένα τους πρόσωπα και να ξανακτήσουν από την αρχή τα μοναδικά για πολλούς από αυτούς σπίτια τους. Λίγους μήνες πριν, οι εισαγγελικές αρχές, μετά από πολύμηνη προκαταρκτική εξέταση, άσκησαν ποινικές διώξεις σε βάρος 20 ατόμων. Μεταξύ τους, ο πρώην δήμαρχος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης και η περιφερειάρχης Ρένα Δούρ. Οι κατηγορίες είναι για εμπρισμό από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και διαπαραλήψεως και σωματικές βλάβες κατά συρροή, διαπαραλήψεως και από αμέλεια από υπόχρεους και μη.